Σήμερα ξημέρωσε, μα πανιερώτατε. Οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες. Η απώλεια είναι πάντα μία απώλεια, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, ανθρωπίνως, είμαστε θλιμμένοι για την απώλεια του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου μας. Αλλά έχουμε την ελπίδα μας στην πρόνοια του Θεού και στη δύναμη του Θεού. Έτσι είναι. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν είναι σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Μακαρίστου Αρχιεπισκόπου, να το πούμε για άλλη μια φορά. Όλες αυτές τις μέρες από την Δευτέρα που εκοιμήθη ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, πανιερώτατε, ποιες είναι οι σκέψεις σας? Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι στον Αρχιεπίσκοπό μας, τον αναπαύσει ο Κύριος στις σκηνές δικαίου, και να έχει καλή είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Και βέβαια η Εκκλησία θα συνεχίσει τον δρόμο της και την πορεία της, όπως μας διατάσσει ο Χριστός μας στο Άγιο Ευαγγέλιο. Θέλω να ρωτήσω λίγο για τη σχέση σας με τον Αρχιεπίσκοπο. Κοιτάξτε, ζήσαμε τόσα χρόνια πολλά μαζί. Σίγουρα υπήρξαν και δύσκολες στιγμές στις σχέσεις μας, αλλά πάντοτε επικρατούσε η αγάπη. Και από μέρους δικών του και από δική μου πλευρά προσπαθούσαμε να υπάρχει αγάπη και ειρήνη. Ναι. Πώς μπορείς να υπερβαίνεις και να υπερπηδάς τις οποιασδήποτε διαφορές υπάρχουν, πανιερώτατε? Είναι και ένα μήνυμα για όλους μας, αν θέλετε, η απάντησή σας. Μα αυτό είναι και το μήνυμα του Ευαγγελίου, παιδί μου, να αγαπούμε ένας τον άλλο. Ναι. Και αν ο αδερφός μας φταίξει κάτι, να το συγχωρούμε, όπως και εμείς ζητούμε συγχώρηση από τον Θεό για τα δικά μας λάθη. Κάνουμε λάθη και εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε λάθος. Και εμείς πληγώνουμε άλλους. Και εμείς κάνουμε πράγματα τα οποία δεν αναπαύουν τους αδελφούς μας και ζητούμε συγγνώμη από αυτούς. Mm-hmm. Είχατε την ευκαιρία να τα πείτε ή να τα ξεκαθαρίσετε αυτά μαζί με τον... Πάρα πολλές φορές. Δεν είχε πρόβλημα. Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ήταν ανοιχτός άνθρωπος. Δεν είχε πρόβλημα σε αυτά τα θέματα. Άρα είχατε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε, να πείτε ο καθένας πώς ένιωθε και αν θέλετε να συμφιλειωθείτε. Δεν είχαμε έξτρα σε προσωπικό επίπεδο. Είχαμε διαφωνία απόψεων, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Θέλω λίγο να μας πείτε για την σημασία, όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε, της επίσκεψης και της παρουσίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στην κηδεία μεθαύριο. Το θεωρώ μεγάλη τιμή και ευλογία για την Εκκλησία μας που θα έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην κηδεία. Δεν βλέπω κάτι πέραν τούτου. Είναι μια τιμή προς τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο και προς την Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Κύπρου. Τιμή και ευλογία και χαρά. Δεν θα το πάτε, ας πούμε, ένα βήμα παραπέρα και να σκεφτείτε ή δεν σκεφτείτε? Όχι, παιδί μου, δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι σενάρια κινδυνολογία. Τα οποία δεν... Δεν ευσταθούν. Αν θα για 2-3 ώρες στην Κύπρο κάνει την κηδεία του Αρχιεπισκόπου, τι θα κάνει σε τις 2-3 ώρες? Ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Τώρα, επειδή μιλήσατε για τη συνέχεια της Εκκλησίας, ξέρουμε την διαδικασία, ουσιαστικά την μάθαμε, γιατί ήθελε και ο κόσμος να μάθει την διαδικασία της διαδοχής. Ναι, πολύ καλά κάνατε και την μάθατε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και εμείς, να γνωρίζει και ο κόσμος. Οι προηγούμενες αρχιεπισκοπικές με διαφορετικές διαδικασίες ήταν πριν από 16 χρόνια. Άρα, μάλιστα, όλοι μας νομίζω πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Πανιερώτατε, εσείς θα θέλατε να είστε ο επόμενος αρχιεπίσκοπος? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν έχω καμιά φιλοδοξία για τέτοια θέματα. Αν η Εκκλησία με καλέσει και με αναθέσει αυτό το διακόνημα, θα πάω βέβαια. Αλλά δεν έχω προσωπικές φιλοδοξίες και να ζω με αυτό το όνειρο. Ο κόσμος με τον οποίο συναναστρέφεστε, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά είναι σε επικοινωνία μαζί σας, δεν σας λέει ο κόσμος, πανιερώτατε, θέλουμε να είσαι εσύ? Είμαι σίγουρη ότι το ακούσατε πολλές φορές τώρα. Ο κόσμος το λέει αυτό συχνά και πυκνά. Ναι. Αλλά εντάξει, πρέπει να γίνουν οι κανονικές διαδικασίες της Εκκλησίας. Και όποιος ο Θεός αναδείξει, αυτός θα γίνει και επόμενος αρχιεπίσκοπος. Mm-hmm, ναι. Πάντως, είναι, δεν θα το πω υποψήφια, αλλά είναι οποιοδήποτε βάσει των κανονισμών μπορεί να διεκδικήσει. Ναι, δεν υπάρχουν, κανονικά δεν υπάρχουν υποψήφοι. Ναι, ακριβώς. Όσοι έχουν τα προσόντα μπορούν να είναι υποψήφοι δυνάμει αρχιεπισκοπική εκλογή.
Επειδή ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος είχε βάλει κάποιους στόχους και τους οποίους τους πέτυχε κιόλας, αυτός που θα, ουσιαστικά θα διαδεχθεί τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο θα συνεχίσει τους στόχους και το έργο του μακαριστού αρχιεπισκόπου, θα πρέπει να βρει κάποιες άλλες οδούς, αν θέλετε. Πώς το βλέπετε? Πιστεύω ότι και θα συνεχίσει το έργο του μακαριστού αρχιεπισκόπου, ναι, αλλά πρέπει να βάλει και τα δικά του σχέδια, τα δικά του οράματα, διότι η Εκκλησία πορεύεται μέσα στον χρόνο και στις συνθήκες των περιστάσεων. Κατά την δική σας εκτίμηση, ποιες είναι οι προτεραιότητες, πανιερώτατε? Οι προτεραιότητες είναι να δώσει η Εκκλησία το καλό παράδειγμα αγάπης και ειρήνης και αγάπης προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό μας. Μάλιστα. Και αυτό θα γίνει και αποφεύγοντας όλα αυτά που ακούγονται τα σενάρια, ότι γίνονται, ολόκληρες διεργασίες πίσω από κλειστές πόρτες και όλα αυτά. Επειδή ακούγονται και αυτά και θα πρέπει σε κάποια στιγμή να απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα. Εμείς, παιδί μου, δεν έχουμε τίποτα κρυφό και τίποτα δεν σκοτεινό. Οι πόρτες μας είναι ορθάνοιχτες, όποιος θέλει μπορεί να μας επισκεφτεί. Ωραία. Να δει τη ζωή μας, να δει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να μιλήσει μαζί μας. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Θέλω να μας πείτε και δύο λόγια σας, παρακαλώ πάρα πολύ, για το έργο της Μητρόπολης στην Λεμεσό, γιατί ξέρω ότι, ήξερα ότι πάρα πολλοίς κόσμος έρχεται εκεί και παίρνει βοήθεια, φαγητό κτλ. Συνεχίζεται, πανιερώτατε. Να σου πω, είναι πολύ δύσκολο και ανεπιθύμητο για μένα να μιλώ για το έργο της Μητρόπολης Λεμεσού. Αλλά αφού με ρωτάτε, θα σας πω ευχαρίστως. Παρακαλώ. Ότι η Εκκλησία εδώ, η τοπική Εκκλησία, προσφέρει καθημερινά ένα μεγάλο αριθμό γευμάτων στους φτωχούς αδερφούς μας και σε φοιτητές που σπουδάζουν στη Λεμεσό, περίπου 2.500 με 3.000 μερίδες φαγητό την ημέρα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι για να μοιράζετε 3.000 μερίδες φαγητό την ημέρα, ότι οι ανάγκες του κόσμου είναι πάρα πολλές, πανιερώτατε. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει. Μην ξεχνάτε ότι η Λεμεσός είναι πολλοί άνθρωποι. Είναι μια πόλη με 220.000 ανθρώπους. Mm. Είναι πολλοί άνθρωποι η Λεμεσός. Έχει αυξηθεί ο κόσμος όμως ή ήταν πάντα σε αυτά τα επίπεδα? Νομίζω περίπου το ίδιο ήταν πάντοτε. Έχει μια μικρή αύξηση, μου φαίνεται. Ναι, ναι. Και δεν είναι, αντιλαμβάνομαι ότι οι ανάγκες εσείς βοηθάτε με τον τρόπο που μπορείτε να βοηθήσετε. Βεβαίως οι ανάγκες του κόσμου είναι πάρα πολλές. Σίγουρα δεν είναι ένα πιάτο φαγητό μόνο, αλλά έστω και αυτό που μπορούμε το προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη και τη χαρά. Βεβαίως ο κόσμος έχει ανάγκη, πανιερώτατε, αν μου επιτρέπετε, και από τα μηνύματα αγάπης, από την καθοδήγηση. Βέβαια, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα ο κόσμος έχει ανάγκη από την αγκαλιά μας, από την αγάπη μας, από τη στοργή μας. Ο ένας του άλλο και εμείς το ίδιο δηλαδή, όχι μόνο οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι. Και εμείς το ίδιο. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, ρωτάω γενικότερα έτσι λίγο πιο, όχι προσωπικά, αλλά είστε άνθρωπος, είστε με ανοιχτά τα αυτιά να ακούσετε ό,τι θέλει να σας πει ένας άνθρωπος που θα έρθει να μοιραστεί μαζί του κάποια πράγματα? Επειδή με αυτό εγώ δεν θα το πω εγώ για τον εαυτό μου. Αυτό δεν μπορώ να διαφημίζω τον εαυτό μου. Όχι να διαφημίσετε, είστε ανοιχτός. Δηλαδή να ακούσετε το οτιδήποτε. Είμαι έτοιμος να ακούσω τα πάντα. Εξάλλου τόσα χρόνια στην Κύπρο που είμαι, αυτό το έργο επιτελώ και μπορεί να το δει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά εντάξει, αυτό θα το κρίνουν οι άλλοι, όχι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ θέλω να μάθω και λίγο περισσότερα για τον Μητροπολίτη. Με τα χαρά σου, τι θέλεις, ευχαριστώ. Το πώς διαχειρίζεστε ενδεχομένως κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να σας εξομολογηθεί κάτι, το οποίο μπορεί να είναι ταμπού, μπορεί να είναι έξω από τα νερά της κοινωνίας κτλ. Η καθοδήγηση δηλαδή που θα πάρει από έναν άνθρωπο πνευματικό, θα είναι συμβουλή ή θα είναι αυτό πρέπει και αυτό δεν πρέπει? Πώς τα διαχειρίζεστε? Σίγουρα ένας διάλογος αγάπης, παιδί μου, με το να καταλάβουμε τον άλλον άνθρωπο, μπαίνουμε στη δική του θέση και προσπαθούμε να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που αισθάνεται. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε και στο στούντιο της εκπομπής εντός των επόμενων ημερών, όταν θα βρείτε και για μας λίγο χρόνο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σας ευχαριστώ, πανιερώτατε. Να είστε καλά. Καλημέρα.